Κύριε καθηγητά, ο Αμερικανικός Οργανισμός συστήνει διπλή μάσκα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που μέσα στις οδηγίες που δίνουν οι αντίστοιχες επιτροπές όπως αυτές στην οποία συμμετέχετε εσείς, συστήνουν διπλή μάσκα. Είσαστε υπέρ αυτής της άποψης? Η διπλή μάσκα είναι το έσχατο μέσο για να μπορέσεις να περιφρουρήσεις και να ασφαλίσεις τον άνθρωπο ο οποίος τη φοράει. Δηλαδή, όταν πληρούνται κριτήρια, δηλαδή επιδημιολογικά, ένας ιός, ένας στέλεχος, πολύ επικίνδυνο, διασπαρεί, καταλάβει, όλα τα περιστατικά βγαίνουν από αυτό και τα λοιπά. Τότε χρειάζεται να κάνεις όπως αυτά τώρα, το αγγλικό στέλεχος ή το λίγο πιο σοβαρό, το αφρικάνικο στέλεχος. Μάλιστα. Αν επικρατήσουν, τότε μέσα στα μέτρα συζητιέται και το τελευταίο που είναι να πάρουμε διπλή μάσκα. Γιατί διπλή μάσκα? Γιατί η απλή πιθανόν να μην καλύπτει, θέλει προϋποθέσεις η μάσκα. Και σήμερα που μιλάμε η μάσκα δεν φοριέται καλά. Θέλει να έχει καλό μέγεθος ανάλογα με το πρόσωπό σου. Θέλει να έχει καλή εφαρμογή να μην μπαίνουν από τα πλάγια Τα λαστιχάκια θέλουν μάζεμα σε πολλές περιπτώσεις. Τα λαστιχάκια θέλουν αυτό. Δεν είναι μπιζού η μάσκα να τη βάζει στο πηγούνι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι το απόλυτο όπλο η μάσκα. Και πρέπει να το μάθει ο κόσμος καλά. Και να σας πω κάτι άλλο. Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της μάσκας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.